Υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ελπίδα για να αλλάξουν τα πράγματα. Ήταν ένα καινούριο κόμμα, μια καινούρια δύναμη, mm. ένα καινούριο άνθρωπο επικεφαλή, ένα νέο άνθρωπο, mm. εξαιρετικά επικοινωνιακό. Από ό,τι φαίνεται, μόνο αυτό υπάρχει στην πραγματικότητα. Τίποτα περισσότερο. Ε, και όταν χαθεί και αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα χαθεί, δηλαδή θα χαθεί η έλξη γοητεία τη μάζα, τότε. Βλέπω το μέλλον του στην πολιτική να δυσχεραίνεται. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι ε, δεν έφερε καμία ουσιαστική αλλαγή. Ε, αντιγράφει τι χειρότερε πρακτικέ τη χειρότερη εποχή του Πασόκ, με τη διαφορά ότι ε, είναι τελείω άλλο το μέγεθο που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ω γνώση και ω προσωπικότητα και οτιδήποτε μη συγκρινόμενο, μη συγκρίσιμο με το μέγεθος του Αλέξη Τσίπρα αφενός και αφετέρου το ΠΑΣΟΚ με όλα τα προβλήματα που είχε ήταν πάντως ένας μεγάλος οργανισμός έτσι, ήταν 400.000 μέλη το 1987 το ΠΑΣΟΚ ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θεωρητικά είναι 30.000 μέλη στην πράξη είναι 15 εμείς αυτό διεκδικούσαμε άνοιγμα προς την κοινωνία να δείξει το κόμμα εμπιστοσύνη προς την κοινωνία όχι μόνο δεν άνοιξε. Λειτουργούσε με, με λογικές στριδιού, κλειστό στρίδι,